Κυρία Κανέλη. Λοιπόν, επειδή η ΟΤΑΚΑ δεν βοηθάει, δεν κάνει απομόνη σπάσα, γιατί σιγά μην ασχοληθώ εγώ τώρα με τι προβλήματα εσωτερικά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή τι προβλήματα έχει η Νέα Δημοκρατία. Ιδιώς σας. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Ναι. Ούτε να κάνω τέτοια πάσα. Απλώς δεν θα πάθω αμνησία. Το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων το ξεκίνησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με υπογραφή του Αντώνη του Σκυλάκου και δικιά μου το 2001. Με τι τρόπο, τι εννοείται. Με το 2001. Ναι. Η πρώτη κουβέντα μέσα στο κοινοβούλιο. Για το ρόλο τους εννοείται. Η πρώτη κουβέντα μέσα στο κοινοβούλιο. Ποιες είναι οι ΜΚΟ, ποιος είναι ο ρόλος τους, τι κάνουν, από πού χρηματοδοτούνται. Αδιαφάνεια πριν από τη δημιουργία της ΙΔΑΣ, μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πριν 20 χρόνια δηλαδή. Σε άλλα 14. Μάλιστα. 20 χρόνια. Επομένως, μη μας τη βγει κάποιος τώρα ως υπέρμαχος, υπέρ εναντίον ή εκαθαριστής των μη κυβερνητικών οργανώσεων, γιατί 20 χρόνια έχουν κάνει όλοι πλην κουκουέ την πάπια. Και έχουν βρήσει και το κουκουέ όταν ασχολιόταν με το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Mm-hmm. Την εποχή του Ρόντου, δε, αν θυμάται κανένας, ήταν δηλαδή μεταυδελιγμίας όποιος τόλμαγε να πιάσει στο στόμα του τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι υποκατάστατο της βρώμικης πολιτικής των κρατών ως φιλοσοφία. Mm-hmm. Φτιαχτήκαν γι' αυτό. Που πατάνε στη φυσική τάση των ανθρώπων να είναι αλληλέγγυοι. Mm-hmm. Άρα υπήρχε πολύ. Είναι άλλοθι, ως άλλοθι λειτουργούν. Και πολλοί κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά άρχισε να χάνει τη δουλειά του και δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να ασκήσει την επιστήμη του ούτε τίποτα. Mm-hmm. Άρα βρίσκανε μια χαρά ωραία τα πράγματα. Για να θυμίσω την κατάρτιση μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σας θυμίζω τη συζήτηση που έχει γίνει στη Βουλή για μη κυβερνητικές οργανώσεις που θα βγάζανε τις νάρκες από τη Γιουγκοσλαβία. Mm-hmm. Νάρκες! Με εκατομμύρια τώρα πληρωμένα. Τα πράγματα, τώρα είναι επίσημο, λοιπόν. Τώρα μπήκε να βάζει μια τάξη η κυβέρνηση. Όχι. Γιατί δεν το ψηφίσατε? Όχι. Υπάρχει έβαλε μια τάξη. Μα υπάρχει κάτι να επίσημο. Μητρό, σου λέει. Μα υπάρχει κάτι επίσημο, με συγχωρείς, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Τις μη κυβερνητικές οργανώσεις τις χρηματοδοτεί πλέον απευθείας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Για να τις κάνουν τη βρώμικη δουλειά που δεν θέλει να κάνει η ίδια. Δεύτερον, δεν είναι πολύ μακριά η δομένη. Για να πω ότι είναι παρθενογενετικό το μείζον πρόβλημα. Το ίδιο την ιδεωμένη τη θυμάστε. Βεβαίως. Εγώ θυμάμαι όμως και έναν υπουργό που έλεγε στα τέσσερα και μετά έπαψε να το λέει το στα τέσσερα, που απειλούσε ότι θα στείλει κάτι καραβιές. Και εξαιτίας αυτών των καραβιών και αυτών των απειλών που θα έστελνε εκεί ως τρομοκρατικές, mm-hmm. τι συνέβη? Ήρθε η συμφωνία η περιβόητη. Ποιος την υπέγραψε τη συμφωνία? Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Τώρα που η συμφωνία αποδεικνύεται ατελέσφορη και κολώνει, mm-hmm. η Ευρωπαϊκή Ένωση πού είναι? Πουθενά. Ποιος την περιμένει? Δηλαδή, το κουκουέ είναι το τελευταίο που δεν την περιμένει. Κουβέντα, όχι. Κυρία Κανέλη, αν ήταν αλλάξει, θα άλλαζε το Δουβλίνο. Mm-hmm. Το Δουβλίνο είναι αυτό που δεν σου επιτρέπει να δώσεις έγγραφα παρά μόνο για τη χώρα πρώτου προορισμού. Το οποίο η Ελλάδα έβαλε θέμα. Λοιπόν, να, προσέξτε, να το αλλάξει. Έβαλε θέμα, αλλά τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής? Ποιος επέλεξε τα 5 σποτ? Ποιος διαπραγματεύτηκε και παζάρεψε «πάρτε πρόσφυγες και θα κατεβάσω το φουπουά στα νησιά»? Mm-hmm. Ποιος το ανέχτηκε? Ποιοι τα ψηφίσαν όλα αυτά? Ποιος επέλεξε στον ευαίσθητο χώρο τα νησιά, εκτός από γεωγραφικός πρώτος χώρος υποδοχής, είναι να γίνουνε και hot spots? Τώρα είναι μη διαχειρίσιμη η κατάσταση, κυρία Κανέλη. Είναι μη διαχειρίσιμη η κατάσταση εδώ και χρόνια. Εσείς φοβάστε και εθνικά, εδώ δηλαδή, γιατί το λέτε έτσι? Ακούστε με, εδώ και χρόνια, πρώτα απ' όλα, οι κοινωνίες οι τοπικές υποφέρουν. Οι φασίστες ξανασηκώσανε κεφάλι και βρήκανε δρόμο και χώρο και τόπο, πεδίο δόξης λαμπρό. Ένα σεισμός που δεν ελέγχεται και που διαχειρίζεται κονδύλια ευρωπαϊκά με το πρόσχημα μη κυβερνητική οργάνωση ή κυκλοφορεί ανέλεγκτος. Μάλιστα. Ξέρω μεροκάματα των δυο μισθούς, 2.800 και 3 και 3.500 χιλιάρικα για δουλειές στις ΜΚΟ που δεν τις ελέγχει κανένας, δεν τις φορολογεί κανένας. Βέβαια, μπορώ να σας πω, χρειάζεται να λοιπόν, έχετε ελάχιστα προσόντα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα κυκλώματος. Ωραία, είναι τι θέμα αυτά που λέτε? Νοσηρής και ουσιαστικής πολιτικής. Δεν οι θέσεις είναι απλές. Όμως, οι θέσεις είναι απλές. Για να λυθεί αυτό λύνεται μόνο με έναν τρόπο. Όλα αυτά τι λένε? Λένε να βάλετε πλάτη. Όταν η κυβέρνηση έρχεται, μια κυβέρνηση να προσπαθεί τάξη. Να τα βάλει σε μια τάξη. Ακούστε με. Και να τα βάλει σε έναν έλεγχο. Όχι, 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 όχι. Ναι, αλλά δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε μπορώ να σου πω τι μπορώ να πω εγώ. Μπορώ να σου πω τι μπορώ να πω εγώ. Είναι η πρότασή σου, άρα τι μπορεί να γίνει, λοιπόν. Απαντώ, τι λέτε, μια κουβέντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουμε πλάτη σε μια πολιτική που το θέλει. Τι κάνουμε, λέμε. Τι κάνουμε? Πρώτα απ' όλα, αδειάζουμε τα νησιά. Πώς τα αδειάζουμε, ραβδί? Αδειάζουμε. Πάρουν ραβδί και αδειάζει. Παίρνουμε τους ανθρώπους, παίρνουμε τους ανθρώπους. Πάμε, κυρία, ναι, ωραίο. Θα σας απαντήσω. Πού να τους πάμε αμέσως, αύριο το πρωί? Γιατί βιάζεστε? Σε οριοθετημένες περιοχές, όχι οπωσδήποτε οριοθετημένες με την έννοια που φαντάζεστε εσείς, κάνετε μια φυλακή. Πού τους πάμε, δηλαδή? Στην κεντρική, στην Ανδοχώρα.
Πού? Στην ενδοχώρα. Στην κορυφή τη Ελλάδα. Σε σπετάνω που να είναι. Όχι, πώς. Καλέ. Μα τι είναι αυτά που. Πού του πάμε, λοιπόν. Ποιο το λέει. Ακούστε με. Και μόνο οι ερωτήσει σα δείχνουν ότι έννοια πρόσφυγα στο μυαλό σα ισοδυναμεί με σκουπίδι. Όχι, δεν είναι ισοδυναμεί με σκουπίδι. Παίρνω, πετάω, φέρνω, κάνω, διάχνω. Μα λέτε του παίρνουμε με ένα μαγικό τρόπο. Και του πάμε στην ενδοχώρα. Δεν θέλει οργάνωση αυτό. Η κυβέρνηση το έχει κάνει αυτό που λέτε. Η κυβέρνηση. Εγώ θα περιμένω από την κυβέρνηση αυτή ή την προηγούμενη να οργανώσει κάτι το οποίο δεν ελέγχει. Μου κάνετε πλάκα. Διότι δεν το ελέγχει ούτε από πλευράς ροής προσφύγων, δεν το ελέγχει ούτε από πλευράς συμφωνίας, χωρίς και θα μπορεί να κάνει αυτό που θέλει η κυβέρνηση και θα οργανώσει χωρίς να αποσύρει την υπογραφή της από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Κυρία Κανέλη, αυτή είναι η πρότασή μας. Τραβήξτε την υπογραφή πίσω. Τραβήξτε την από το. Τραβήξτε την πίσω από το. Από το Δουβλίνο και μετά. Σας, κάντε εσείς τη δουλειά σας, εφοδιάστε τους ανθρώπους με έγγραφα για να πάνε στον προορισμό τους. Για να δημιουργήσετε ανθρώπινες συνθήκες. Αυτό θα συμβεί, γιατί δεν το υποστηρίζετε. Ποιο θα συμβεί, καλέ. Αυτό, με τι θα συμβεί αυτό. Θα μετακινηθούν με στα κλειστά κέντρα. Θα ψάχνετε να βρείτε πλοίο. Θα ψάχνετε να βρείτε πλοίο υπερπριμοδοτημένο στον εφοπλιστή για να του μεταφέρει. Σοβαρό λόγο. Δεν έχετε διαφορετική προπαγάνδα πλέον. Το βασικό είναι ότι έχουμε μετατρέψει. Τι λέμε τώρα. Μετατρέψα. Το έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2020. Το ένα μέτωπο που άνοιξε στη Συρία και χρησιμοποιείται ως άλοθη η Συρία. Γι' αυτό και τώρα ο Ερντογάν κάνει αυτά που κάνει με τους Ρώσους, με τους Αμερικάνους, με όλους δεν μας νοιάζει, αλλά το επέτρεψε η Ευρώπη και το πρόθεσε η Ευρώπη και το ενίσχυσε. Μάλιστα. Ανοίγει δεύτερο μεταναστευτικό μέτωπο, στη Λιβύη. Mm-hmm. Και τώρα τους βλέπετε πάλι σε κινητοποίηση. Ποιος την έκανε τα ρημάδια τη Λιβύη, πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Μία παράκληση. 10.000 από Αφγανιστάν, 24.000. Ναι, μία παράκληση. Μία παράκληση. Στο Αφγανιστάν. Όχι. Το σύνολο των ετούτων άσυλων. Ναι. 10 από Συρία, 24 10 από Συρία, το 19. 24 από τη Αφγανιστάν. Για να δείτε πώς βγαίνουν τα λεφτά και θα δώσετε. Ότι μάθανε τον δρόμο του οποίου. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω, αλλά θα συμφωνήσετε. Σε μία φράση. Δεν μπορείτε να λέτε ότι ξεχωρίζετε τους πρόσφυγες ευπαθείς και μη ευπαθείς. Μάλιστα. Εξορισμού όλοι οι πρόσφυγες είναι ευπαθείς, αλλά πάσχει η αντίληψη. Όχι, πάσχει η αντίληψη του ποιος τους καθορίζει ως ευπαθείς για να μπορεί να τους γυρίσει. Πάμε σε διάλειμμα, παιδιά. Κλείνουμε με την κυρία Κανέλη.